Μια τελευταία ρώσικη παρτίδα. Νίκος Λιγερός. Το ίδιο βράδυ. Ο Καλιάγεφ είναι στο δωμάτιό του. Μόνος. Κτυπάει η πόρτα. Είναι το σινιάλο. Ο Καλιάγεφ σηκώνεται και ανοίγει. Ήθελα να σου μιλήσω μια φορά πριν... Καταλαβαίνω. Παίρνει φίλε μου. Η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή. Η Ντόρα μου είπε που να σε βρω. Καλά έκανε. Ας παίξουμε. Θέλεις. Ευχαρίστω. Είναι τόσο σπάνιο να βρίσκει έναν καλό συμπέχτη. Και έπειτα, οι μικροπολιτέ διστάζουν για αυτό το παιχνίδι που η τύχη δεν παρεμβαίνει. Έχουν τουλάχιστον δύο καλού λόγου για να διστάζουν. Είναι το παιχνίδι των βασιλιάδων και του θανάτου. Είναι και του παράλογου και των τρομοκρατών. Κάθε χειρονομία, κάθε κίνηση είναι σημαντική. Θα ήθελα να σε καταλάβω για να ξέρω καλύτερα. Τι νομίζεις λοιπόν για αυτή την κίνηση? Μια επίθεση δίχως άμυνα. Όμως μια κατάκτηση είναι μια κατάκτηση. Αλήθεια. Παρ' όλα αυτά το παρόν είναι τόσο θευγαλαίο, ώστε από ανάγκη να εργούμε για το μέλλον. Πάντως η ζωή μου φαίνεται σαν μια αιώνια επανεκκίνηση, δίχως τη συντριβή. Ακόμη κι αν κάθε πράξη μας είναι αμετάκλητη, όλα είναι ακόμα εφικτά. Χρειάζομαι δράση. Και μερικές φορές κράτημα. Τα πάντα πρέπει να πηγαίνουν προς την κατεύθυνση της δράσης. Είναι η μόνη που επιτρέπει την επανάσταση. Την αληθινή. Μόνο που πρέπει να τα προετοιμάζουμε όλα με ακρίβεια. Και γι' αυτό εμπιστεύομαι την τώρα. Έχεις δίκιο. Κι εγώ. Τα πάντα πρέπει να είναι έτοιμα πριν την επίθεση. Πρέπει επίσης να ανοίξουμε πολλά μέτωπα και να πάρουμε θέση σε σωστό μέρος στο δρόμο. Να καλύψουμε όλη την περιοχή και να βλέπουμε μακριά. Μα κυρίω να προχωρούμε βήμα-βήμα, με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να καλύπτουμε τα νότα μας. Χωρίς ισχυρή άμυνα, τίποτα δεν είναι εφικτό. Πρέπει πάντως να εξοντώσουμε αυτό το δίμιο. Να εξαλείψουμε κάθε σύμβολο της εξουσίας. Χωρίς να μας πιάσουν. Δεν θέλω να κινδυνέψει η ζωή του Αλέξη. Μια θυσία. Δεν είναι τίποτα αν έχει επιτευχθεί ο στόχος. Και υποπίεση. Ο εχθρός τελικά λυγίζει. Εκτός κι αν έχει νεύρα από ατσάλι. Πρέπει ωστόσο να τον καθυποτάξουμε. Τίποτα δεν παίχτηκε όσο κρατάμε στα χέρια μας τη μοίρα μας σαν βόμβα.